Αγαπάμε τόσο πολύ τα ζώα, ειδικά τα χαριτωμένα. Και υπάρχουν μερικά πολύ αξιολάτρευτα εκεί έξω, στα οποία είναι δύσκολο να αντισταθείς. Αλλά μερικές φορές πρέπει να αντισταθείς. Το γεγονός ότι ένα ζώο σας κοιτάζει με μεγάλα γλυκά μάτια και τρίχωμα που είναι απαλό σαν χιόνι, δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές να το αγγίξετε. Κάποιες φορές το χαριτωμένο είναι θανατηφόρο. Είσαι στο κανάλι με τα καλύτερα Top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί 10 χαριτωμένα ζώα που μπορούν να σε σκοτώσουν. Τι μπορεί να είναι τόσο τρομακτικό σε ένα πηδηχτό, τριχωτό πλάσμα που κουβαλάει το μωρό του σε μια σακούλα? Σίγουρα αυτά τα ζώα μπορούν να ξημερωθούν, όχι όμως τόσο γρήγορα. Αν και τα καγκουρό δεν έχουν άμεσο πρόβλημα με τους ανθρώπους, έχουν πρόβλημα με τα σκυλιά μας. Αν βρεθείτε στην Αυστραλία, βγάζετε το σκύλο σας βόλτα και εντοπίσετε ένα από αυτά τα ζώα, μην αφήσετε το κουτάβι σας να πλησιάσει πολύ. Το καγκουρό θα επιτεθεί και συχνά οι άνθρωποι θα βρεθούν στη μέση. Κοιτάξτε αυτά τα μάτια. Μα τι χαριτωμένο ζωάκι. Μη σας ξεγελάει η εμφάνισή του. Είναι γνωστό ότι είναι από τα πιο δηλητηριώδη θηλαστικά στον κόσμο. Ευτυχώς, τα slow morris ή αλλιώς νυχτικίβος δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Βρίσκεται στην Νοτιοανατολική Ασία και στις παραμεθόριες περιοχές. Παρόλο που μοιάζουν να θέλουν να τα πάρουν αγκαλιά, οι πιθανότητες είναι ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δαγκώνουν αν νιώσουν ότι απειλούνται και τα δαγκώματά τους έχουν ένα θανατηφόρο δηλητήριο ταχείας δράσης. Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι αυτό το ζώο μιμείται την κόμπρα. Ακούγεται πραγματικά τρομακτικό. Είναι μικρά τερατάκια. Είναι λευκή, χνουδωτή και εντελώς θανατηφόρα. Οι περισσότερες αρκούδες είναι θηρευτές και η πολική αρκούδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Το καλό είναι πως σπάνια ζει κοντά σε ανθρώπους. Αυτά πλάσματα θα σας καταδιώξουν χιλιόμετρα προτού τελικά σας επιτεθούν και σας φάνε. Μπορεί να μην έχετε πεθάνει ακόμα όταν αρχίσουν να σας καταβροχθίζουν. Η μόνη επαφή που μπορούμε να έχουμε μαζί τους είναι μόνο όταν αυτή η αρκούδα είναι λούτρινο παιδικό παιχνίδι. Όπως έχει δηλώσει ο Διευθυντής του Κλάδου Προστατευτικών Υπηρεσιών της κυβέρνησης του Νουναβούτ του Καναδά, οι πολικές αρκούδες είναι το μόνο ζώο που σίγουρα θα καταδιώξει έναν άνθρωπο και θα τον φάει. Τα τελευταία 130 χρόνια έχουν καταγραφεί 73 επιθέσεις. Οι φώκες λεοπάρδαλοι είναι υπερβολικά χαριτωμένες. Κάτι στο λίο δέρμα τους σε κάνει να θέλεις να τις αγγίξεις. Ειδικά αν τις πιάσετε να πλατσουρίζουν στο νερό. Είναι τα λεγόμενα κουτάβια του ωκεανού. Αλλά μην ξεγελιέστε. Η τρίτη μεγαλύτερη φώκια στον κόσμο με μήκος που φτάνει τα 3 μέτρα είναι πολύ επιθετική. Είναι γνωστό ότι επιτίθεται σε ερευνητές και φωτογράφους που πλησιάζουν λίγο παραπάνω. Και παρόλο που ένα δάγκωμα μπορεί να μην σε σκοτώσει, μπορεί όμως να αφήσει μόνιμες βλάβες. Εντάξει, δεν πιστεύουν όλοι ότι οι δράκοι κομόντο είναι χαριτωμένοι, αλλά όσοι από εσάς το πιστεύετε, καλύτερα να προσέχετε. Αν και δεν μπορεί να αναπνεύσει φωτιά ή να πετάξει όπως τα μυθικά θηρία με τα οποία μοιράζεται το ίδιο όνομα, έχει κάποιες δικές του όμως υπερδυνάμεις. Αυτά τα ερπετά έχουν ένα θανατηφόρο δάγκωμα. Το σάλιο τους είναι από τα πιο θανατηφόρα που γνωρίζει ο άνθρωπος. Δεν είναι απλώς δηλητήριο, είναι βακτήρια. Είναι τόσο δηλητηριώδες που οτιδήποτε έρθει σε επαφή μαζί του θα πεθάνει μέσα σε 24 ώρες. Κατοικεί στα νησιά γύρω από την Ινδονησία. Αυτή η σαρκοβόρα σαύρα μπορεί να καταναλώσει ένα γεύμα έως και 80% το βάρος του σώματός του. Οι κομόντο καταβροχθίζουν οποιοδήποτε είδος κρέατος μπορούν να βρουν, ακόμη και αν αυτό είναι ένας νεαρός κομόντο ή άνθρωπος. And still, it looks like he's trying to regurgitate something. Τα πάντα είναι τόσο χαριτωμένα που είναι εύκολο να ξεχάσεις ότι είναι αρκούδες. Επειδή οι αρκούδες πάντα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου φυτοφάγα ζώα που τρέφονται με μπαμπού, χρειάζονται εξαιρετικά μεγάλη δύναμη δαγκώματος για να σπάσουν τους μύσχους του μπαμπού. Αλλά παρόλο που δεν επιθυμούν τη σάρκα για να τραφούν, όταν απειλούνται, επιτίθενται όπως κάθε άλλη αρκούδα. Αν σας δουν ως κίνδυνο, θα σας δακώσουν. Και όταν το κάνουν,
Όπως αναφέρεται στο International Journal of Clinical and Experimental Medicine, οι πληγές από το τρύπημά τους είναι σοβαρές και μερικές φορές ακόμη και θανατηφόρες. Φαίνονται λίγο χαζά, αξιαγάπητα και πολύ χαδιάρικα. Θέλετε πολύ να τα αγκαλιάσετε, αλλά αν δείτε κάποιον τάρανδο, καλύτερα να μην πλησιάσετε. Αυτά τα ζώα είναι ογκώδη και αν νομίζουν ότι τα κυνηγάτε, θα ρίξουν όλο τους το βάρος πάνω σας. Δεν χρειάζεται καν να σας δαγκώσουν, μπορούν απλά να σας ποδοπατήσουν μέχρι θανάτου. Ας υποθέσουμε ότι κάθε τάρανδος είναι ένας κατά συρροή δολοφόνος που στέκεται στη μέση του μονοπατιού με ένα γεμάτο όπλο, δήλωσε στο CBS News η Jessie Coltrane, βιολόγος άγριας ζωής. Και δεδομένου ότι οι τάρανδοι επιτίθεται σε περισσότερους ανθρώπους ετησίως από ότι οι αρκούδες, ίσως να θέλετε να ακολουθήσετε τη συμβουλή της. Τα ίδια τα ρακούν γενικά δεν τείνουν να βλάπτουν τον άνθρωπο, αλλά τα παράσιτα που μεταφέρουν είναι μια άλλη ιστορία. Αυτά τα σκουπιδοφάγα θηλαστικά μεταφέρουν ασθένειες όπως λύσα, τουλαρεμία, λεπτοσπύρωση, τοξικοκάριαση, οι οποίες παρεπιπτόντως είναι όλες τόσο τρομακτικές όσο ακούγονται. Δεν θα μολυνθούν όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με ένα ρακούν, αλλά δεν αξίζει να το ρισκάρετε. Wolverine. Όχι, δεν μιλάμε για τον προφανώς θανατηφόρο Wolverine του Hugh Jackman. Μιλάμε για το αρχικό υλικό του χαρακτήρα. Μια ασύλληπτη νυφίτσα με ύπουλη, απαράμιλη αγριότητα. Το όνομά τους προέρχεται από μια γερμανική λέξη που σημαίνει «καταβροχθίζει πολλά». Ένα κατάλληλο παρατσούκλι, δεδομένου ότι αυτό το πλάσμα θα κυνηγήσει οτιδήποτε συναντήσει, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων. Ο αδιφάγος στα ελληνικά είναι σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των Ικτιδών. Βρίσκεται στις βόρειες και στις υποαρκτικές περιοχές της Ευρασίας και της Βόρειας Αμερικής. Έχει τον τίτλο της μεγαλύτερης χερσαίας Ικτίδας στην Ιφίλιο, με μέγεθος που θυμίζει περισσότερο μικρή αρκούδα παρά νυφίτσα. Φαίνονται μάλλον ατιμέλητα και σίγουρα ακίνδυνα, επειδή δεν έχουν καν δόντια. Πώς θα μπορούσε ένα τέτοιο ζώο να βλάψει έναν άνθρωπο? Τα νύχια του μυρμικοφάγου έχουν απίστευτο μήκος 10 εκατοστών, καθιστώντας τα ικανά να αποκρούν θηρία όπως τα πούμα και τα τζάγκουαρ. Και αν ένα αρπακτικό θηρίο όπως το πούμα φοβάται το μυρμικοφάγο, τότε μπορούμε να πούμε ότι και εμείς οι άνθρωποι πρέπει να φοβόμαστε. Μπορεί να κάνει απίστευτη ζημιά με ένα μόνο χτύπημα. Υπάρχει κάποιο άλλο ζωάκι που θα μπορούσε να μπει σε αυτή τη λίστα? Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον Νικόλα και την αδερφή του τη Μαρία για τις όμορφες ζωγραφιές που μου έστειλαν στο Instagram. Αν θέλεις και εσύ να δεις τη ζωγραφιά σου στο τέλος κάποιο από τα επόμενα βίντεο, μπορείς να μου τη στείλεις στο Instagram ή στο email του καναλιού. Αν σου άρεσε το βίντεο που μόλις είδες, πάτησε το like, κάνε εγγραφή στο κανάλι και πάτησε και το καμπανάκι για να λαμβάνεις ειδοποίηση κάθε φορά που δημοσιεύω νέο βίντεο. Αν αγαπάς πολύ αυτό το κανάλι και θα ήθελες να το στηρίξεις και οικονομικά, μπορείς να πατήσεις το κουμπί συμμετοχή. Οι συνδρομητές που συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο στο κανάλι θα έχουν πρόσβαση σε ζωντανή συζήτηση που θα κάνω μια φορά το μήνα και δίπλα από το όνομά τους θα υπάρχει ειδικό σήμα αφοσίωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδες αυτό το βίντεο στο τέλος. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.